Λοιπόν, καλό βράδυ, Leaders, 28 Σεπτεμβρίου του 2020 και σήμερα άλλη μια εκπομπή ξεκινάει. Μια εκπομπή που φιλοδοξεί να σας ενημερώσει για τα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά και τις εξελίξεις στην περιοχή. Εξελίξεις στην περιοχή που έλεγα πριν στον κύριο Μπαλτζόη, μέχρι να μας πιάσει το σήμα της εκπομπής, προσωπικά, όχι ότι σας ενδιαφέρει, αλλά μπορεί κάποιος να αισθάνεται το ίδιο με εμένα, με έχουν κουράσει αφάνταστα. Αισθάνομαι μια κόπωση ψυχολογική τον τελευταίο καιρό, περισσότερο γιατί βλέπω ότι είναι σαν την πέτρα του Σύσυφου. Ότι δηλαδή οι άνθρωποι όπως ο κύριος Μπαλτζόης, εμείς με τις μικρές μας δυνάμεις, διεθνολόγοι, αναλυτές, απόστρατοι, άνθρωποι που σκέφτονται, εσείς οι viewers του Leaders κτλ. Είναι σαν να προσπαθείς. Και κάποια στιγμή, κύριε Μπαλτζόη, περνάει ένα τουρκικό drone, πετάει ένα κουβά χρώμα, δεν ξέρω τι ήταν αυτό κάτω στο Καστελόριζο, και δεν το καταρρύπτεις. Οπότε λες όλη αυτή η συζήτηση, και πραγματικά το λέω με μεγάλη ειλικρίνεια, όλη αυτή η κουβέντα, όλη αυτή η προσπάθεια, όλη αυτή η διαδικασία αφύπνισης, όλοι αυτοί οι Έλληνες που ο ένας τα συζητάει με τον άλλον, όλοι εσείς που γνωρίζετε καλύτερα τα πράγματα και κάθεστε και τα γράφετε, μιλάτε, προβληματίζεστε, τι νόημα έχουν αν εμείς, κάποιος μάλλον, μας έχει βάλει σε μια διαδικασία ότι εμείς θα φάμε το πρώτο χαστούκι, ό,τι και να γίνει. Έχετε την αίσθηση ότι εμείς έχουμε αποφασίσει να φάμε πρώτοι το χαστούκι? Δεν θα το δώσουμε ποτέ εμείς. Και αφού έχουμε αποφασίσει να φάμε πρώτοι το χαστούκι, γιατί ταλαιπωρούμαστε, κύριε Μπαλτζόη? Ο προβληματισμός είναι απόλυτα σωστός, κύριε Παναγκολάου. Καταρχήν, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είστε καλά, ευχαριστώ για την αποδοχή. Θα πρέπει να ξέρετε ότι η κυρία Σανοζίδου δεν μπορεί να της πω όχι, τη συνεργάτη σας. Λοιπόν. Πολλοί κόσμοι δεν μπορεί να της πει όχι, να ξέρετε. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Έχετε απόλυτα δίκιο. Εγώ θα σας δώσω μια εξήγηση. Πριν από 2-3 χρόνια επισκεφτήκαμε τον Καστελόριζο. Έχω κάνει μια διάλεξη εκεί και είδα τη μονάδα που υπάρχει εκεί στο Καστελόριζο, η οποία είναι εξαιρετική. Οι στρατιώτες με πάρα πολύ υψηλό φρόνημα και έχουν όλα τα οπλικά συστήματα για να αμυνθούν και να διατηρήσουν το Καστελόριζο ελληνικό. Λοιπόν, η απόφαση όμως για να αντιδράσουν δυστυχώς δεν επαφίεται στο διοικητή του Καστελορίζου. Πρώτα απ' όλα το είδανε τον drone. Σαφέστατα τα έχουν δει. Σύμφωνα με αυτά που έχω διαβάσει στα τουρκικά μέσα, ήταν λέει, δεν ξέρω αν λένε ψέματα, γιατί λένε πολλά ψέματα βέβαια αυτοί. Αλλά όπως φαίνεται σε αυτήν την περίπτωση να έχουν δίκιο. Ήταν τουλάχιστον 5 drones, τα οποία επί 10 ώρες βομβαρδίζανε λέει με μπογιά το Καστελόριζο. Μάλιστα. Και εν συνεχεία πήγε το άλλο τον drone εκεί με το εθνικό ύμνο, ήταν βατήρια κλπ. Της Τουρκίας. Άρα λοιπόν τα αντιληφθήκαν, αφού οι κάτοικοι είδανε το. Δηλαδή την μπογιά να σας πω δεν την είδα, ήταν νύχτα. Ας πούμε. Αλλά τον drone με τα εμβατήρια και με τον τουρκικό εθνικό ύμνο το είδαν όλοι οι κάτοικοι του Καστελορίζου. Ξυπνήσαμε αυτό το πράγμα. Η διαδικασία ποια είναι, για να καταλάβουμε. Θα έπρεπε ο διοικητής του Καστελορίζου, της δύναμης Καστελορίζου, να πάρει το μέραρχο στη Ρόδο. Εκεί υπάγεται. Ο μέραρχος στη Ρόδο να πάρει το διοικητή της ΑΣΔΕΝ, ο διοικητής της ΑΣΔΕΝ να πάρει το Γενικό Επιτελείο Στρατού, το ΓΕΘΑ. Και το ΓΕΘΑ να ενημερώσει την πολιτική ηγεσία και η πολιτική ηγεσία σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εξωτερικών να δούμε τι κάνουμε εδώ σε αυτή την προβοκάτσια που μας δημιουργεί. Λέτε 17 τηλέφωνα για να ρίξουμε έναν drone. Δυστυχώς. Εντάξει, εγώ θα βγαίνω να το ρίξω, δεν κάνω τον ήρωα. Έτσι. Ο κάθε σαν και εγώ θα βγαίνω να το ρίξω. Drone είναι. Ακριβώς. Το λέω και, γιατί εντάξει, πολλοί θα πούνε η ανθρώπινη ζωή κτλ. Το καταλαβαίνω και αυτό. Drone είναι, ναι. Δεν υπάρχει απώλεια ζωής. Ακριβώς. Μα τώρα φτάσαμε. Αυτό θα έπρεπε να υπήρχαν εντολές από πριν όμως. Μα φτάσαμε, κύριε Μπαλτζόη, να φοβόμαστε και το άψυχο αεροπλανάκι. Εδώ ρίχνεις του γείτονα γιατί σε ενοχλεί. Και δεν θα ρίξει τον Τούρκον επειδή, πώς το λένε, πετάνε μπογιές. Γενικά υπάρχει στην κοινωνία και θέλω να το καταλάβετε, το ξέρετε σίγουρα ως πρόεδρος και του ΕΛΙΣΜΕ. Υπάρχει μία, πώς να το πω, ένας θυμός, ένας υποβόσκον θυμός. Διότι καταλαβαίνω ότι ό,τι και να γίνεται, γίνεται από πρωτοβουλία. Με την ίδια λογική που μου αναλύσατε πριν και ο κυβερνήτης που επακούμβησε το τουρκικό. Από μόνος του το έκανε. 3 μέτρα υπακούμβησε σε βάθος. Θέλω να πω, δεν του το είπε κανένας εκείνη την ώρα. Όχι, εκείνη την ώρα όμως κατάλαβε αυτός ότι αυτό είναι το σωστό να κάνει. Και ρωτώ για να πάμε και στο συνολικό. Θεωρείτε ότι είναι κάποια πρόβα, δηλαδή οι Τούρκοι στέλνουν τα 5 ντρόουν όπως λέμε, και να μην στείλαν 5 από 3. Για να δούνε πόσο, να επιβεβαιώσουν πόσο άτολμοι είμαστε. Ακριβώς. Και το έχουν επιτύχει πάρα πολλές φορές. Βέβαια. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε και το εξής. Το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, ένα μήνα, 1,5, 35 μέρες που ήταν το Ουρούτς Ρέι, το οποίο όργωνε στην κυριολεξία την υφαλοκρεπίδα μας και όχι αμφισβητούμενα ύδατα, όπως είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, πραγματικά ελληνική υφαλοκρεπίδα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Λοιπόν, εκεί διεξαγάγαμε επιχειρήσεις που δεν φαινότανε, που στείλαμε πολλά και πολύ σημαντικά μηνύματα στους Τούρκους. Λοιπόν, αυτές οι καθημερινές, θα έλεγα, νίκες, μικρές νίκες που όλες μαζί δείχνουν
το αξιόπιστο και το επιχειρησιακό των ενόπλων μας δυνάμεων, δεν τα προβάλαμε, αλλά περάσαμε το μήνυμα στην Τουρκία. Οι Τούρκοι ξέρουν, ναι, κ. Παπα-Νικολάου, ξέρουν και υπολογίζουν. Γι' αυτό προσπαθούν, είτε με προβοκάτσεις, όπως είναι τώρα, στείλανε ντρόν, δεν στείλαν κάτι, κανένα στρατιωτικό τμήμα ή όχημα ή ξέρω εγώ ένα αέριο όχημα κλπ. Την επόμενη φορά όμως το ντρόν μπορεί να έχει καμιά βόμβα πάνω. Σαφέστατα. Φαντάζομαι φυλάδια του Ροζάκη δεν θα πετάει το ντρόν, κάτι άλλο θα ακριβώς. πετάει. Ούτε λουλούδια. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Εδώ θα έπρεπε να είχαν δοθεί οδηγίες, εκείνο που δεν ξέρω και δεν θέλω να πάρω θέση, αν υπήρχαν οδηγίες στη δύναμη Καστελορίζου σε περίπτωση τέτοια ντρόν. Εδώ έχουν μπει στη ζωή μας πλέον τα ντρόν με κάθε τρόπο. Ναι. Τι κάνουμε. Εγώ θα το ρωτούσα να είμαι ο διοικητής. Αν έρθει έναν ντρόν και μας δίνει προκηρύξεις και λέει Έλληνες, λοιπόν, θα σας διαλύσουμε. Ετοιμάστε, ξέρω εγώ, θα πεθάνετε. Ετοιμαστείτε, θα πεθάνετε. Τι κάνω. Είμαι σίγουρος ότι το κάνανε οι συνάδελφοι το πράγμα. Και είμαι σίγουρος λόγω της υφιστάμενης κατάστασης όπου παρακλητικά πηγαίνουμε για συνομιλίες, λέμε όχι, μη χαλάμε το κλίμα. Μη χαλάμε το κλίμα. Βαλτζόη, εδώ πάλι με επαφή με στον κόσμο, μπορεί να κάνετε λάθος. Όποιος θέλει να μου πει ότι κάνω λάθος, εδώ είμαι να το ακούσω. Με κόσμιο τρόπο όπως πάντα. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει κουραστεί από όλο αυτό. Ο κόσμος έχει κουραστεί από αυτές τις μικρές νίκες που αναφέρατε πριν και από την αδυναμία μας να κόψουμε μια και καλή το βήχα των Τούρκων. Έχει κουραστεί δηλαδή από το να μετράμε μικρές νίκες ή μικρές ήττες, αλλά τελικά το πρόσωπο να μένει ίδιο. Διότι εδώ δεν βλέπω ένα γείτονα που να μας αισθάνεται. Είναι ένας γείτονας που καταλαβαίνει πράγματι ότι αυτός δεν θα κάνει περίπατο. Το καταλαβαίνει. Αλλά δεν βλέπω στρατηγική έναν που να σου λέει. Α, να μην παίζω με τους Έλληνες. Οι Έλληνες έχουν βγάλει δόντια. Δεν υπάρχει αυτό. Και επιμένω, στην ελληνική κοινωνία υπάρχει μεγάλη τάση. Διάβαζα προχτές ένα άρθρο στην Καθημερινή. Εξίσωση λέει των εθνικισμών και στις δύο χώρες. Εξίσωση εθνικισμού είναι το ότι κάποιος ανόητος έκανε ένα υβριστικό πρωτοσέλιδο με το ότι μας παραβιάζουν τον εναέριο χώρο ακόμα και με ντρόουν καθημερινά. Αυτό είναι εξίσωση εθνικισμών. Σαφέστατα όχι. Ξέρετε, έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό όπως το θέτει το θέμα. Βλέπετε ότι εδώ ακόμα και στην Ευρώπη λένε βρείτε τα. Μην προκαλείτε στον πληθυντικό. Όχι μην προκαλείς, Τουρκία, μην προκαλείτε. Λες και εμείς προκαλούμε, λοιπόν, με τη συμπεριφορά μας. Αυτά όπως το αναφέρατε κι εσείς και ο κόσμος αρχίζει και κουράζεται, το εισπράττω κι εγώ και λέει επιτέλους να δούμε τι θα γίνει, ας χτυπήσουμε, ας χτυπήσουν για να τελειώνουμε αυτή την κατάσταση. Δεν πρέπει να έχουμε το μαρτύριο της σταγόνας συνεχώς με την Τουρκία. Διάβαζα ένα άρθρο σε μια ελβετική εφημερίδα το οποίο έλεγε το εξής. Ήταν μαζί μας από ό,τι αντιλήφθηκαν, διότι συγκρατούν τους πρόσφυγες το ένα το άλλο και λέει. Νομίζουμε λέει ότι δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο που να δέχεται τόσες πολλές προκλήσεις, λέει. Ναι. Λοιπόν, και να παραμένει σε αυτή την κατάσταση. Ξέρετε, η μία αντίδραση φέρνει τη συνέχιση και φέρνει την αύξηση της προκλητικότητας. Θα πρέπει, ή να το πω αλλιώς, αν συμβαίναν έστω και ένα, το πρώτο, το αρχικό, στο Ισραήλ, ας πούμε, που το ξέρω πάρα πολύ καλά, θα συνεχιζόταν αυτή η κατάσταση ή θα κοβόταν από την αρχή μαχαίρι. Αυτό είναι το θέμα. Και ο συγχωρεμένος ο Κονδύλης το έχει γράψει, κύριε Παπα-Νικολάου. Λέει, πρέπει λέει, να εξετάζουμε πάντα και την προοπτική του προληπτικού χτυπήματος. Εδώ, όμως, το πεις προληπτικό χτύπημα, θα σου πούνε ότι είσαι πολεμοκάπηλος, ότι είσαι φασίστας, ότι είσαι εθνικιστής κλπ. Εμένα που με ενοχλεί ότι τον ντρόν πέταξε με μπογιές, είμαι σίγουρος ότι από κάτω οι μισοί θα λένε άντε ρε Χρυσαυγίτη. Δηλαδή, εδώ φτάσαμε. Ή να είσαι ο Ροζάκης και να θέλεις να τα δώσεις όλα για να ανθεί η οικονομία. Ναι, ναι. Άλλη μεγάλη μπούρδα αυτή. Ή αν ζητάς να προστατεύσεις απλώς τα δίκαια της πατρίδας σου, είσαι χρυσαυγίτης. Δεν υπάρχει μέση λύση. Ακριβώς. Δηλαδή, όποιος μιλάει για την πατρίδα είναι χρυσαυγίτης. Όποιος δεν μιλάει για την πατρίδα είναι κάτι μοντέρνο, κάτι διεθνές, κάτι που πρέπει να το αγαπάμε. Political correct, δεν κατάλαβα δηλαδή από πού και ως πού. Εγώ θέλω να το ρίξω τον ντρόν, λοιπόν. Ναι. Έτσι μου γουστάρει. Γούστο μου και καπέλο μου. Και αν ήταν ένας πολίτης στο Καστελόριζο, να το έριχνε τον ντρόν και να δω ποιος θα τον πήγαινε φυλακή. Τώρα να πάμε σε κάτι άλλο, κύριε Μπαλτζόη. Ευχαρίστω. Βλέπω πολύ τον τελευταίο καιρό να αναπτύσσεται αυτή η παραφιλολογία περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Μερικής ή ολικής. Βλέπω ότι μπαίνει και σε ένα τραπέζι συζήτησης με την Τουρκία. Θέλω να μου πείτε πρώτον επιχειρησιακά τι σημαίνει αυτό. Και δεύτερον, σε πραγματικά νούμερα, όσο μπορούμε να ξέρουμε και σε πραγματικούς αριθμούς, πόσο στρατιωτικοποιημένα είναι τα νησιά μας. Τα νησιά μας ξεκινά από το τέλος για να πάμε στην αρχή. Τα νησιά μας είναι στρατιωτικοποιημένα τόσο όσο πρέπει. Δηλαδή δεν έχουμε και τεράστια αποθέματα στρατιωτικών δυνάμεων με τη θητεία των 9 μηνών, κύριε Παπα-Νικολάου, κοροϊδευόμαστε.
Λοιπόν, ή θα πρέπει να πάμε σε καθαρά επαγγελματικό στρατό που δεν ενδείκνυται. Πρέπει ο Έλληνας, σύμφωνα με το Σύνταγμα, είναι υπεύθυνος για την άμυνα της πατρίδας του. Λοιπόν, σε ένα μεικτό σύστημα. Και επαγγελματίες οπλίτες και στρατιώτες οι οποίοι θα υπηρετούν τη θητεία τους. Λοιπόν, έχουμε στρατιώτες τόσους όσους πρέπει. Και βέβαια, επαντρώνονται οι μονάδες αυτές από τους κατοίκους του νησιού. Mm-hmm. Έτσι είναι το σύστημα. Σε κάθε νησί, ανάλογα με το εύρος του κάθε νησιού, έχουμε και την αντίστοιχη δύναμη. Γι' αυτό βλέπετε στη Χίο έχουμε ταξιαρχία, παραδείγματος χάρη, στη Λέσβο έχουμε μεραρχία, επίπεδο μεραρχία, διότι είναι πολύ μεγαλύτερο το μέγεθος. Μιλάμε για πυροβολικό περισσότερο. Όχι, για όλες τις δυνάμεις που έχουμε. Ναι. Το πυροβολικό μας το οποίο έχουμε, το πυροβολικό γιατί το έχουμε? Να χτυπήσουμε αυτούς που θα φτάσουν στην ακτή μας? Όχι, τότε θα είναι πολύ αργά. Πρέπει να χτυπήσουμε από τη θάλασσα και στο εσωτερικό της Τουρκίας. Τα θάλασσα, κύριε Μπαλτζό, εδώ δεν χτυπάμε τον ντρόουν. Ναι, εμείς εδώ θα πάμε. Σε περίπτωση πολέμου, λέμε. Μα σε περίπτωση πολέμου θα σημασία έχει να προλάβει στην αρχή του. Ακριβώς. Δηλαδή, η συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στα παράλια απέναντι δεν θα έχει κάποια απάντηση από εμάς. Άρα αυτοί θα έχουν ξεκινήσει να περνάνε. Όταν εμείς αποφασίσουν να γίνουν 14 τηλεφωνήματα που είπατε πριν, για να. Άρα τι νόημα έχει και αυτό, με συγχωρείτε, δεν τα λέω έτσι. Λοιπόν, κανένα νόημα δεν έχει. Ναι. Οι στρατιωτικές δυνάμεις, θα το ξαναθέσουμε πάλι για να το καταλάβουμε. Ναι, αλλά... Λοιπόν, ναι. Ιδίως οι δυνάμεις πυροβολικού που έχουμε εκεί mm-hmm. είναι αφενός με να προστατεύσουν τις δυνάμεις δικές μας που είναι επί των ακτών για να αποτρέψουν Μάλιστα. την απόβαση. Αλλά θα μου πείτε, μόνο στην απόβαση δεν μπορούν να πάνε. Ξέρετε, οι Τούρκοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν σε μια, με το πρώτο κύμα, με τα ελικόπτερα κλπ., να μεταφέρουν ένα σύνταγμα πεζικού και να πάνε στο κέντρο του νησιού. Λοιπόν, αλλά πριν γίνει αυτό το πράγμα, οι δυνάμεις, τα βαρέα όπλα που λένε, είναι να χτυπήσουν στο βάθος της Τουρκίας. Επειδή έχει γραφτεί, δεν θα το έλεγα αυτό το πράγμα, επειδή έχει γραφτεί λοιπόν στον τύπο, έχουμε και MLRS. Τα MLRS είναι πολλαπλά συστήματα εκτοξεύσεως που θα είμαστε στα 150 χιλιόμετρα. Δεν έχουν οι Τούρκοι. Γιατί τα βάλαμε στα νησιά? Ξέρετε γιατί τα βάλαμε στα νησιά? Για να χτυπήσουμε σε βάθος. Στις συγκεντρώσεις του στρατιωτικού προσωπικού των μονάδων, των σχηματισμών που θα μπουν στα ελικόπτερα ή θα προχωρήσουν στην ακτή να μπουν στα αποβατικά σκάφη. Μάλιστα. Εκεί θα τους χτυπήσουμε πριν φτάσουν στο νησί. Αυτό είναι ο σκοπός. Άρα, λοιπόν... Και μας λένε τώρα, mm-hmm. πάρτε τα. Αυτά αυτό είναι ήθελα βαριά να ρωτήσω. Όπλα. Όταν λέμε απόσταση βαρέων όπλων, εννοούμε δηλαδή αυτά τα MLRS εννοούμε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ναι, γιατί διότι... τι άλλα βαρέα όπλα έχει ο νησί? Έχει, ξέρω εγώ, πυροβολικό 8 ίντσα πυροβόλα, ας πούμε. Ναι. Φτάνει στα 30 χιλιόμετρα. Χτυπάνε απέναντι. Δηλαδή από τη Σάμο που είναι στα στενά τη Μικάλη 600 μέτρα, χτυπά 30 χιλιόμετρα στο εξωτερικό τη Τουρκία. Ναι. Φαντάζομαι λοιπόν, και οι Τούρκοι βεβαίως έχουν το ανάλογο εννοείται, σύστημα. Ναι. Εννοείται. Και εδώ να διευκρινίσουμε και κάτι. Όταν λέμε Τετάρτη στρατιά του Αιγαίου, να την καταργήσουμε. Τι είναι η Τετάρτη στρατιά του Αιγαίου? Ένα επιχειρησιακό στρατηγείο είναι. Δηλαδή είναι το επιτελείο μόνο. Mm-hmm. Και θα μου πείτε γιατί αποτελεί απειλή. Αποτελεί απειλή διότι έχει υποδιοίκηση, παίρνει σε καιρό που θα αποφασιστεί κάτι. Παίρνει η υποδιοίκησή της όλες τις μονάδες που προβλέπονται για την επιχείρηση. Δηλαδή, αν είναι να κάνει μια επιχείρηση, ας υποθέσουμε, στη Λέσβο, θα πάρει από μονάδες της περιοχής, από την απέναντι πλευρά, υπό τη διοίκησή της και θα κάνει την επιχείρηση. Οπουδήποτε. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, ένα στρατηγείο. Και να μας πούνε να καταργηθεί, η Τετάρτη Στρατιά δεν λέει τίποτα αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Μπορεί να κάνουν ένα άλλο στρατηγείο ή ένα άλλο σχηματισμό τη Τουρκία να κάνει το πολεμικό στρατηγείο και να συγκεντρώσει πάλι τι ίδιες μονάδες. Αυτό που λέμε λοιπόν, η στρατιά του Αιγαίου ουσιαστικά έχει μόνο χαρακτήρα διοίκηση, δεν έχει αριθμό στρατιωτών. Έχει, σε περίπτωση πολέμου. Το έχει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουμε στρατιώτες μονάδες δίπλα στις ακτές να πούμε αυτοί είναι και αποσύρονται, λένε ορισμένοι, 200 χιλιόμετρα πίσω. Ποιοι να αποσυρθούν? Είναι ήδη πιο πίσω. Άρα λοιπόν είναι ένα μύθο το οποίο το σερβίρουν να πούνε να αυτοί δεν είναι και μάλιστα μπορούν να μας πούνε ότι αποσύρουν και τα βαρέα όπλα, μπορούν να τραβήξουν και καμιά μονάδα οι Τούρκοι προς τα πίσω και να πούμε αποστρατικοποιήσει τα νησιά. Αυτό είναι τόσο πολύ επικίνδυνο που θα έλεγα όχι μόνο όσα σκέψη δεν πρέπει να περνάει από το μυαλό μας, αλλά αν γίνει αυτό το πράγμα, κύριε Παπα-Νικολάου, εγώ θα έλεγα ότι θα έχουμε διαπράξει εθνική αυτοχειρία. Ναι. Και αυτοί θα πρέπει να δικαστούν όχι από την ιστορία, γιατί θα είναι πολύ αργά, από τον ελληνικό λαό. Πρέπει να αντιδράσουμε. Γι' αυτό τα λέμε αυτά, για να μην γίνουν. Ακούω ότι θα φύγουν, λέει, τα βαριά όπλα. Και ρωτάω γιατί, όταν λέμε τα βαριά όπλα ή τα παλιά όπλα, όπως λένε, ναι. Στο στρατό έχουμε μια αρχή. Δεν φεύγει ένα όπλο αν δεν ήρθε ένα καινούριο. Ήρθαν τα καινούργια. Εγώ είχα στη μονάδα μου, μου ερχόταν τα καινούργια όπλα, μου ερχόταν δηλαδή Λέοπαρτ και λοιπά και κράτα και ήταν μια 60α3. Και είχα δύο τύπους αρμάτων μέχρι να ενεργοποιηθούν και τα Λέοπαρτ. Άρα λοιπόν δεν φεύγει τίποτα αν δεν έρθει ο αντικαταστάσεις το καινούριο. Τώρα,
Και θέλω να του πω αυτό το πράγμα. Βλέπω κάποια πράγματα που δεν μου αρέσουν, κύριε Παπα-Νικολάου. Όπως είπαμε, φεύγουν τα βαριά όπλα, λέει. Γιατί... δεν μου αρέσει τίποτα, αλλά συνεχίστε. Ναι, ακριβώς, πολλά πράγματα. Ναι. Πληροφορούμε σήμερα, μάλιστα, από συνάδελφο που έχει υψηλή θέση στην πολιτική προστασία στη Λέσβο, ότι στη Λέσβο είχαμε ένα πεδίο βολής βαρέων όπλων. Mm-hmm. Το περίφημο Καμένο Δάσος, όπως λέγεται. Εκεί λοιπόν, στο πεδίο βολής του Καμένου Δάσους, ερχόταν όλοι οι στρατιώτες, οι βαρεοπλήτες, να το πω έτσι, μια έκφραση στρατιωτική, από όλα τα νησιά του Αιγαίου και πηγαίνανε εκεί και κάνανε βολές. Αυτό λοιπόν το καταργούνε, λένε, έτσι το λέω με επιφύλαξη, αλλά η πληροφορία μου είναι έγκυρη, αλλά δεν μπορώ να το πω με επιφύλαξη. Και αυτό θα το κάνουν hot spot, λέει, για τους μετανάστες. Μετά τη φωτιά της Μωρία. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Δεν θα γίνεται εκπαίδευση. Πού θα κάνουν την εκπαίδευση αυτή? Μπορεί να μην χρειαστούν βαρεοπλήτες, να φύγουν όλοι και να έχουν κάποιους εθνοφύλακες εκεί, ξέρω εγώ, κάποιους έτσι. Και να μην χρειαστούν ούτε αυτοί, θα έχουμε ένα τουριστικό περίπτερο. Ναι, ένα τουριστικό περίπτερο. Ναι, κανένας δεν χρειάζεται, κύριε Μπαλτζόη. Λοιπόν, άμα δεν ρίχνουμε τον drone, επανέρχομαι εγώ σαν τους γραφικούς. Κανένας δεν χρειάζεται. Γιατί χρειάζονται? Όλα αυτά σας ακούω τόση ώρα με μεγάλη προσοχή, είστε βαθύς γνώστης του θέματος. Τι νόημα, τι σκοπό εξυπηρετούν? Να μου εξηγήσει κάποιος, όχι εσείς προφανώς, κάποιος να μου εξηγήσει. Η εκπαίδευση, το ότι ζητάμε από τους 9 μήνες η θητεία να γίνει 12 ή παραπάνω, το ότι θέλουμε να εξοπλιστούμε, το ότι θέλουμε να πάρουμε φρεγάτες, το θέλουμε... τι σκοπό έχουν? Εδώ δεν υπάρχει καμία πολιτική βούληση να αντιδράσουμε σε οτιδήποτε. Και θέλω να σας θυμίσω, όχι σε εσάς, στους viewers, ότι όταν ο Παναγιωτόπουλος, δεν ξέρω πώς, ζαλισμένος, την πρώτη φορά που κατέβηκαν τα τουρκικά ερευνητικά, έστειλε μια φρεγάτα. Υπήρξε και ενδοκυβερνητικό ζήτημα, μήπως να μην τη στέλναμε τη φρεγάτα, διότι αυτό εξοργίζει τους Τούρκους. Ακριβώς, αυτή δεν μπορώ άλλο να ακούω ότι οι Τούρκοι εξοργίζονται. Είναι εξοργισμένοι και οι Έλληνες πια. Ακριβώς. Εδώ έχουμε ένα κίνημα. Δυστυχώς βλέπω, κύριε Παπα-Νικολάου, να υπάρχει ένα κίνημα, να το πω έτσι, μια πνευματική και πολιτική ελίτ, η οποία μας έχει οδηγήσει μέχρι τώρα σε έναν αφοπλισμό. Σε μια αμυντική αντίληψη ότι πρέπει να υποχωρούμε συνεχώς, να εφαρμόζουμε μια πολιτική κατευνασμού, διότι έτσι λέει θα κατευνάσουμε το θηρίο. Δηλαδή, χαϊδεύοντας το θηρίο κατά τη φορά του πέλος, όπως λέει και ο καθηγητής Μομάζης, λοιπόν θα το εξεμείνει. Το θηρίο γίνεται ακόμα πιο άγριο. Ναι. Λοιπόν, και το είδαμε στην πορεία. Αυτή λοιπόν η πολιτική κατευνασμού που θα έπρεπε να μας είχε διδάξει ότι δεν φέρνει αποτελέσματα και να είχαμε αλλάξει, να είχαμε αυτό που λένε όλοι οι γεωπολιτικοί, να είχαμε μια πολιτική αποτροπής. Το έχετε ακούσει και από άλλους γεωπολιτικούς κλπ. Η πολιτική αποτροπής, ο ισχυρότερος παράγοντας, ο ισχυρότερος στοιχείο της πολιτικής αποτροπής είναι η στρατιωτική ισχύς. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Ξέρετε, καμία ασφάλεια και άμυνα της χώρας δεν είναι φθηνή, γιατί λέμε πως είναι ακριβά. Ή, να το πω αλλιώς, δεν υπάρχει στην ιστορία της ανθρωπότητας κράτος που επέζησε μόνο με τη διπλωματία. Ο Φρυδερίκος ο δεύτερος της Προσίας είχε πει κάποτε το εξής, όταν λέγανε για διπλωματία κλπ. Ωραία, πολύ καλή είναι η διπλωματία. Αλλά λέει, διπλωματία χωρίς όπλα είναι μουσική χωρίς όργανα. Να. Ωραία η διπλωματία, κύριε Παπα-Νικολάου, αλλά άμα δεν έχεις την. Τα όπλα από πίσω δεν επιτυχάνεις. Και επίσης για τις συνομιλίες να πω και αυτό, αν μου επιτρέπετε, ότι όταν σύρεσαι στις συνομιλίες ή εσύ τρέχεις και επιζητάς τις συνομιλίες, σημαίνει ότι επιδεικνύεις σημεία αδυναμίας. Θα το εκμεταλλευτεί ο άλλος. Λένε λοιπόν οι μεγάλοι γεωπολιτικοί ότι για να πας σε συνομιλίες πρέπει να υπάρχει ισοδύναμο ισχύος. Αν δεν υπάρχει, λέει, τότε ο ισχυρότερος θα επιβάλλει τις απόψεις του. Να σας πω κάτι άλλο που με έχει κουράσει, κύριε Μπαλτζόη, και το λέω επειδή εσείς είστε εδώ. Δεν το λέω προσωπικά σε εσάς σε καμία περίπτωση για να μην παρεξηγηθώ. Δεν μπορώ να ακούω άλλο διπλωμάτες να θέλουν την ανταλλαγή ανθοδέσμης με τους Τούρκους ή ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι, να τους στέλνουμε σοκολατάκια ή να μας στέλνουν. Και από την άλλη, όμως, απόστρατους να είναι έτοιμοι να τραβήξουν τη σκανδάλη με την πρώτη ευκαιρία. Θέλω αυτοί που λένε αυτό το πράγμα να το έκαναν όταν ήταν ενεργεία. Γιατί έχω την αίσθηση ότι πολλές φορές αυτό είναι και μια θέση εκ του ασφαλούς. Και δεν το λέω προφανώς για εσάς προσωπικά. Ναι. Ακούω πολλούς όμως, οι οποίοι μάλιστα έχουν μυθοποιηθεί και στα μέσα ενημέρωσης, στρατηγούς, αντιστράτηγους, ναυάρχους κτλ., οι οποίοι είναι έτοιμοι να πολεμήσουν από την καρέκλα τους αυτή τη στιγμή. Όταν όμως ήταν εν ενεργεία, περίμεναν πότε θα χτυπήσει το τηλέφωνο του κάθε πολιτικού για να βαρέσουν μια προσοχή. Άρα και αυτό δεν είναι υγιές. Σαφέστατα. Όπως επίσης δεν είναι υγιές και η διπλωματία στην Ελλάδα να είναι ταυτισμένη με τον ενδοτισμό. Γιατί βλέπω και άλλες χώρες του κόσμου και κάνουν δυναμική, ενεργητική διπλωματία. Όλοι οι Έλληνες διπλωμάτες κοιτάνε πώς θα φοράνε μια καλή γραβάτα
Και πώς δεν θα παρεξηγηθεί ο Τούρκος. Όχι, τι να αντιβράσω αυτή τη διπλωματία. Είναι αυτό το, θα έλεγα εγώ, η σχολή Ροζάκη, η οποία έχει εμποτίσει, και όλη αυτή η πολιτική έχει εμποτίσει με το δηλητήριο του μυθριδατισμού στην Ελλάδα, όπου έχουν εμποτιστεί οι Έλληνες με το δηλητήριο της φοβίας και της δηλίας. Ναι. Θα πρέπει να ξέρουμε, άμα εξετάσουμε καλά τον Τούρκο, θα δούμε ότι δεν είναι τόσο φοβερά τα πράγματα. Δηλαδή, στο στρατό Ξηράς, βλέπετε, παίρνει δυνάμεις από τη δεύτερη στρατιά στη Θράκη, τις πάει στο Ιντλίπ. Αν γινόταν κάτι τώρα το καλοκαίρι, ξέρετε ότι δεν είχαν άρματα, είχαν πάει 250 άρματα στο Ιντλίπ κάτω κλπ. Προέλαση θα έκανε το ΔΣ στρατού. Πάμε στην αεροπορία. Εκεί δεν χρειάζεται να σας πω τίποτε. Τα βλέπετε ότι σε κάθε διαγωνισμό, σε κάθε αυτό, βγαίνουμε πρώτοι, σαν πιλότοι. Ερχόμαστε τώρα στην Τουρκία, από την άλλη πλευρά. Στην Τουρκία, αυτή τη στιγμή, η αεροπορία έχει πληρώσει το τίμημα του πραξικοπήματος του 2016. Θεώρησε ο Ερντογάν ότι αυτοί κυριαρχούσαν στο πραξικόπημα και έχει διαλύσει την αεροπορία. Γι' αυτό μισθώνει Πακιστανούς πιλότους και άλλους, ή αναγκάζει να έρχονται να ξεπανέλθουν στην ενέργεια αυτούς που έδιωξε, γιατί δεν μπορεί να έχει ετοιμοπόλεμη αεροπορία. Εκεί που έχουν δώσει τη μεγάλη προσοχή όμως οι Τούρκοι, και πρέπει να το επισημάνουμε αυτό το πράγμα, είναι στο ναυτικό. Είδατε λοιπόν ότι ο Ερντογάν και όλοι μιλάνε συνέχεια για το ναυτικό. Η γαλάζια πατρίδα, που θα πούμε παρακάτω τι είναι, λοιπόν, η γαλάζια πατρίδα θα πρέπει να στηριχθεί σε ένα ισχυρό ναυτικό. Και αρχίζουν να δημιουργούν ένα ισχυρό ναυτικό. Αλλά η ναυτοσύνη όμως δεν έρχεται με τα πολλά τα πλοία. Να μου επιτρέψετε, με συγχωρείτε. Ναι. Στα Ίμια η ναυτοσύνη μας γλίτωσε από κάτι? Όχι, μας ζήτωσε. Στην Κύπρο το 1974 η ναυτοσύνη μας λύτωσε από κάτι. Όχι. Άρα λοιπόν, επειδή κάνω τον αντίλογο για να γίνεται μια συζήτηση, ο Τούρκος σου λέει: ωραία είναι αυτά που λες όλα. Ναι. Και στο ΝΑΤΟ πας καταπληκτικά και έχεις τρομερούς πιλότους και αυτό κτλ. Όταν πρέπει, εγώ σου ρίχνω δύο χαστούκια ξεγυρισμένα. Ακριβώς. Και δεν μπορεί να συνέλθει. Άρα τι να το κάνω και αυτό πάλι να μου λέει κάποιο ότι ξέρει τι, εμείς είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Εδώ γίνεται, είμαστε με το μαχαίρι στα δόντια. Και όταν πρέπει. Θα σφυράμε αδιάφορα και θα κοιτάμε από την άλλη πλευρά. Θα σας πω κάτι, γιατί είπατε για τους στρατιωτικούς προηγουμένως. Λοιπόν, δεν είπα για όλους τους στρατιωτικούς. Ναι, δεν έχει σημασία. Εντάξει, λίγο πολύ όλοι θα δρούσαμε έτσι. Ναι. Ακούστε, οι ένοπλες δυνάμεις δεν μπορούν να πάρουν αποφάσεις ή πρωτοβουλίες από μόνες τους. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, και πολύ καλά κάνουν έτσι, ας πούμε. Ναι, έχουμε και ένα παρελθόν. Λοιπόν, τις αποφάσεις τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Ο ελληνικός λαός έχει ψηφίσει μια συγκεκριμένη πολιτική ηγεσία, η οποία κυβερνά τη χώρα. Αυτή θα πάρει τις αποφάσεις. Όλα όσα αυτό. Βλέπουμε και συμβαίνουν, κύριε Παπανικολάου, είναι διότι δεν ελήφθησαν οι κατάλληλες πολιτικές αποφάσεις, εντολές προς στρατιωτική ηγεσία. Αυτά τα οποία έκαναν το καλοκαίρι οι ένοπλες δυνάμεις ήταν άριστα σε όλους τους τομείς. Τι γίνεται, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Ο Έλληνας στρατιωτικός, ναυτικός, πεζικάριος, βάλτε ό,τι θέλετε μέσα. Είχε αυτό που είχε η φυλή μας όμως, την αυτενέργεια. Μη μου πείτε τώρα ότι για τον ντρόν του Καστελόριζου που επανέρχομαι ήθελε 14 τηλέφωνα ο διοικητής για να μην του ρίξει μια πέτρα και το ρίξει κάτω. Αυτό σημαίνει ότι ξαφνικά γίναμε Αυστριακοί πολίτες, Ελβετοί, Φιλανδοί πολίτες, που και να μην τους κατηγορώ κιόλας για την πατρίδα τους έχουν ενεργήσει πιο καλά από ότι εμείς. Έχουν πολύ καλό στρατό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι καταλαβαίνω αυτό που λέτε για μια μεγάλη πολεμική σύραξη, προφανώς. Αλλά πού είναι η μαγιά εντός εισαγωγικών του Έλληνα πεζικάριου, βλέπει τον ντρόν τον Τούρκο ρίχτο και θα ρωτήσουμε μετά τι ήταν. Ακριβώς. Δηλαδή, μιλάμε για τον ντρόν, κύριε Μπαλτζόη. Δεν μιλάμε ότι έχει έναν άνθρωπο επάνω. Μιλάμε για τον ντρόν. Ρίχτο. Ρίχτο για να μην νομίζουν ότι έχουν του χεριού του. Τώρα γελάνε. Έχετε απόλυτα δίκιο. Συμφωνώ μαζί σας. Θα με κάνετε να πω κάτι που δεν θέλω να πω. Να το πείτε. Σαν διοικητής μονάδος έχω κάνει pushback στον Εύρο. Λοιπόν, ελπίζω να μην υπάρχει κανένα εισαγγελέα μετά από 20 χρόνια να με καλέσει. Λοιπόν, τι μου λέτε τώρα. Αλλιώς δεν γινόταν. Τους έβλεπες, μπαίνανε. Τι θα τους πεις, παρακαλώ, περάστε. Θέλω να πω ότι η πρωτοβουλία μας έχουν εμπλοκίσει στην πρωτοβουλία. Και αυτό μας το κάνανε σκόπιμα. Σκόπιμα, να μην έχεις. Δεν υπάρχουν βελισσαρίου εδώ. Ξέρετε, στη μάχη του Μπιζανίου του λέει: θα πας μέχρι τα υψώματα και θα περιμένεις να επιτεθούμε όλοι μαζί την άλλη μέρα το πρωί. Πάει ο Βελισσαρίο εκεί, βλέπει ελεύθερο το πεδίο, προχώρησε, έφτασε μέσα στα Γιάννενα. Και στέλνει ο Παπαδόπουλος, ο διοικητής, λεγότανε του Συντάγματος, έστειλε αγγελιοφόρο να συλλάβουν τον Βελισσαρίο, να τον πάνε, λέει κλπ. Και σου λέει ο Βελισσαρίο να στείλει, πες στον πρίγκιπα Κωνσταντίνο, να στείλει αντιπροσώπους γιατί παραδίδονται οι Τούρκοι. Έτσι. Και τι έγινε? Υποτίθεται από μια μεριά τιμωρήσαν, από την άλλη τον παρασημοφόρησαν. Δεν έχουμε τέτοια παραδείγματα. Μπράβο, δεν υπάρχουν αυτά πια, είμαστε κρυμμένοι από το δάχτυλό μας. Πάμε σε κάτι άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω, διότι γνωρίζετε καλά αυτά τα θέματα. Βλέπω τώρα μια πολεμική σύραξη μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν.
Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι αυτή είναι λίγο στα μέτρα. Σας αρέσει, τώρα η λέξη αρέσει αφού υπάρχουν θύματα χαριτολογώντας και εντός εισαγωγικών. Βλέπω τεθωρακισμένα, βλέπω πυροβολικό, βλέπω δηλαδή ένα πόλεμο που δεν είχαμε συνηθίσει τον τελευταίο καιρό να βλέπουμε. Αρματομαχίες, σωστά. Και από την άλλη πάλι την Τουρκία να προσπαθεί να κάνει μια προβολή σε κάτι που δικαίως εδώ που τα λέμε είναι η γειτονιά της. Έτσι, για να μην λέμε ότι παντού επιχειρούν αδίκως. Ναι. Μόνο εμείς είμαστε πάντα κομπλεξικοί και δεν κοιτάμε πέρα από τη μύτη μας, ούτε στα Σκόπια, ούτε στην Αλβανία δεν μας ενδιαφέρουν. Αυτά εμείς είμαστε υπεράνω. Βλέπω λοιπόν ότι οι Τούρκοι κάνουν και εκεί μια προβολή δύναμης. Πιστεύετε ότι οι Τούρκοι θα εμπλακούν και πιο ενεργά? Όχι, πιστεύω ότι θα ενισχύσουν το Αζερβαϊτζάν με οπλικά συστήματα. Ήδη το κάνουν. Mm-hmm. Ήδη το κάνουν. Δηλαδή, ό,τι απαιτείται. Καταρχάς, πετάνε λέει, πολλά τουρκικά ντρόν στην περιοχή και δίνουν πληροφορίες στο Αζερβαϊτζάν. Mm-hmm. Τα ντρόν, βλέπετε, ξέρετε, ο γαμπρός του Ερντογάν, ο Μπαϊρακτάρ, λοιπόν, έχει γεμίσει την Τουρκία και τον τουρκικό στρατό με ντρόν, ας πούμε. Θα τους βοηθήσει οπωσδήποτε. Είναι λίγο δύσκολο, μου φαίνεται λίγο περίεργο. Έχω επιφυλάξει αν θα πάνε Τούρκοι στρατιώτες εκεί. Δεν θα πάνε εκεί. Εδώ δεν πάνε εκεί που πάει ο τουρκικός στρατός. Θα πάνε τώρα. Ακριβώς. Δηλαδή... Γιατί οι Τούρκοι έχουν μάθει να χρησιμοποιούν proxy powers, δηλαδή ανταυτών. Όπου και να πάτε, στη Λιβύη, στη Συρία, παντού χρησιμοποιούν τσιχαντιστές, το πούμε έτσι, οι οποίοι. Τουρκμένους και το καθεξής. Και μόλις τελειώνει η επιχείρηση, πάει και ο ένδοξος τουρκικός στρατός από πίσω, καταλαμβάνει και ψώνει και τη συμβαίνει. Πάλι φοβικοί εμείς βεβαίως. Ναι. Δεν βγάζουμε ούτε ανακοίνωση υπέρ των Αρμενίων. Και είναι άθλιο αυτό. Ούτε ανακοίνωση. Με 70.000 παροικία στην Ελλάδα, με δεσμούς φιλίας προαιώνιους με τους Αρμένιους. Ούτε ανακοίνωση. Και πείτε μου, ποιος που δεν κρύβεται πίσω από το δαχτυλό του, δεν καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει κανένα ψήγμα εθνικής ανεξαρτησίας πια σε αυτόν τον τόπο? Ποιος δεν το καταλαβαίνει? Πείτε μου έναν. Δεν νομίζω να υπάρχει. Εκτός από αυτούς οι οποίοι, εντάξει, έχουν τάξει τον εαυτό τους. Ξέρετε, αυτή η χώρα, όπως έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Καργάκος, βγάζει μεγάλους ήρωες και μεγάλους προδότες, ας πούμε. Έχει τον Λεωνίδα, έχει τον Εφιάλτη. Έχει τον Κολοκοτρώνη, έχει τον Ενέκο. Λοιπόν, έχει τον Κασλά, ύψομα 7,31, που σήμερα είναι 7,26, 5 μέτρα κάτω πήγε το ύψομα. Κάπου λοιπόν, το διάβαζα. Ναι, 5 μέτρα κάτω είναι. Λοιπόν, και έχει και τον Τζολάκογλου, έτσι για να πούμε τα σύγχρονα, ας πούμε, κλπ. Μια και είπαμε για τον Κασλά. Ξέρετε ότι αυτός ήταν ο μεγαλύτερος βομβαρδισμός, τα λέγαμε, στην ιστορία, εκτός από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τι κάνανε ο Κασλάς που του είπανε αυτό, απαραίτητο, δεν υπάρχει περίπτωση, λέει, εδώ θα πεθάνουμε. Εκεί που έκανε τρύπα, γούρνα το βλήμα, πήγαινε ο κάθε στρατιώτης και πήγαινε σε αυτή την τρύπα που άνοιξε το βλήμα. Γιατί σύμφωνα με τις πιθανότητες, με τον όγκο των πιθανοτήτων, δεν θα υπάρξει άλλο βλήμα που να πέσει την ίδια τρύπα εκεί. Και έτσι γλιτώσανε δηλαδή. Και παρόλο που όπως είπαμε το 731, σήμερα 726. Άρα λοιπόν. Πάντα έχουμε τέτοιο θέμα και με τους ήρωες και με τους προδότες. Το θέμα είναι σε ποια σειρά, σε ποια που θέλουμε να καταλάβουμε. Εγώ δεν το χρωματίζω ήρωες και προδότες. Ξέρετε τι καταλαβαίνω απλώς, ότι εμείς ζούμε, λες και παίρνουμε ένα χάπι LSD κάθε μέρα και θεωρούμε ότι είμαστε εθνικά ανεξάρτητοι, χαράσουμε μόνοι μας την πολιτική μας, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, στρατός. Κάποιοι πολιτικοί που σίγουρα έχουν καλή πρόθεση και τελικά όταν φτάνει η ώρα του διατάφτα, στο διατάφτα πάντα χτυπάει ένα τηλέφωνο. Και γιατί να μην χτυπάει ένα τηλέφωνο, κύριο Μπαλτζόη, όταν ιστορικά εμείς είμαστε έτσι δεμένοι με τις μεγάλες δυνάμεις? Δεν ήμασταν ποτέ ένα κράτος το οποίο είχε την αυτάρκειά του και την αυτενέργειά του. Μας απελευθέρωσαν οι μεγάλες δυνάμεις. Μας υποδούλωσαν. Μας είπαν ότι θα μας δώσουν την Κωνσταντινούπολη πίσω. Μας δώσανε τη Σμύρνη. Κάνανε το παπί όταν μας πέταγαν οι Τούρκοι στη θάλασσα, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα. Μην λέμε ότι θέλουμε. Και στη συνέχεια στην Κύπρο μας άφησαν εκτεθειμένους. Θέλαμε κι εμείς βεβαίως. Στα ίμια μας άφησαν εκτεθειμένους και πάντα υπάρχει ένα τηλέφωνο. Γιατί εμείς να πιστεύουμε μια χώρα 10 εκατομμυρίων ότι είμαστε εθνικά ανεξάρτητοι? Δεν είμαστε, να το παραδεχτούμε. Να τελειώνουμε, να πάμε παρακάτω. Εγώ θα συμφωνήσω. Να σας πω και κάτι, μια και αναφέρατε την Κύπρο. Θέλω να το πω αυτό. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη η πολιτική της Ελλάδος τα τελευταία χρόνια. Πρώτον, το δόγμα αυτό που λέει Κύπρος αποφασίζει, η Ελλάδα συμπαρίσταται, όπως το λέει κλπ. Ναι, ναι. Αθλιότατο, ας πούμε. Δηλαδή, αν η Κύπρος αποφασίζει να αυτοκτονήσει, πρέπει να δεχτούμε την αυτοκτονία της. Και θα μου πει κάποιος, τι σε ενδιαφέρει, είναι ανεξάρτητο κράτος? Δεν είναι ανεξάρτητο κράτος. Είναι ένα έθνος, το ελληνικό έθνος σε δύο κράτη μαζί. Έτσι. Αλλά θα πρέπει να το δούμε γεωπολιτικά. Η Κύπρος είναι το στρατηγικό βάθος της Ελλάδος. Αν χαθεί η Κύπρος, θα χαθεί η Ανατολική Μεσόγειος, που είμαστε, αυτό θα χαθεί το Αιγαίο, και άμα χαθεί και το Αιγαίο, είμαστε τελειωμένοι σαν έθνος. Οι Τούρκοι λοιπόν κάνουν ό,τι κάνουν, διότι θεωρούν ότι σαν εγκύτρια δύναμη εκπροσωπούν τα συμφέροντα των Κυπρίων. Και ρωτώ, κύριε Παπα-Νικολάου, εμείς δεν είμαστε εγκύτρια δύναμη? Γιατί κάνουμε το παπί, όπως είπατε προηγουμένως?
να φτάσουμε στα σήμερα. Γιατί αυτά, επί 1,5 χρόνο, αυτοί οργώνουν την κυπριακή υφαλοκρηπίδα και εμείς δεν κάνουμε τίποτε. Στο σήμερα. Και θέλω να το πω αυτό το πράγμα. Ποια είναι η αντίδρασή μας σε αυτό τη στάση που επέλεξε η Κύπρο να κάνει και θα πει εγώ βέτο, σου λέει. Δηλαδή, είναι πιο σημαντικό τα δημοκρατικά δικαιώματα της Λευκορωσίας. Πολύ σημαντικά είναι, αλλά αφορά το Λευκορώσο, δεν αφορά εμένα. Εγώ έχω άλλα προβλήματα. Εδώ ο άλλος μπαίνει και με διαλύει, ας πούμε, κλπ. Λοιπόν, και βγαίνει η Κύπρος και λέει: δεν μπορείτε να βάλετε και οι Ρώσοι στη Λευκορωσία και σε μένα και στην Τουρκία να μην κάνετε τίποτε. Άρα βέτο και εκεί. Και πιέζουν την Κύπρο. Και η Ελλάδα κάνει πάλι το παπί. Και λέει: ναι, θα συνταχτούμε σε κάποιες κυρώσεις εναντίον προσώπων. Ξέρετε τι μου θυμίζει, κύριε Παπα-Νικολάου? Το θυμάστε το τραγούδι της Γλυκερίας, αυτό το υπέροχο, και ο Ιούδας φιλούσε υπέροχα. Ναι, λοιπόν, ναι. Έτσι είμαστε κι εμείς. Οι Κύπροι αυτό πρέπει να λένε, ότι φιλάμε υπέροχα, λέει. Έτσι. Το θέμα είναι ότι και οι Κύπροι βεβαίως από την πλευρά τους κάνουν ό,τι μπορούν, ναι, για να μας έχουν σε μια απόσταση κοντά μακριά σαν την Τάμα. Δεν θέλουν και οι ίδιοι, πιστεύω πια, και είναι αποδεδειγμένο, πολύ στενούς δεσμούς σχέσεις με την Ελλάδα, γιατί αυτό ίσως δημιουργεί γεωπολιτικά άλλα ζητήματα. Παρόλα αυτά, το τι λένε οι πολιτικοί τελικά δεν αφορά το μέσο Έλληνα και το μέσο Κύπριο, οι οποίοι αισθάνονται αδέλφια. Αυτό, ό,τι και να κάνουν, όσο και να προσπαθήσουν, θα βρίσκεται πάντα ένα Τάσος Παπαδόπουλος για να σκίζει τα σχέδιά τους και να τα κάνει κουρελόχαρτο. Αυτά είναι σωστά που λέτε, απολύτως, αλλά το αίμα δεν αλλάζει, κύριε Παπα-Νικολάου. Το αίμα είναι γενικό. Αυτό είπα και εγώ. Ακριβώς. Το ίδιο πράγμα είπαμε. Δεν είπαμε κάτι ακριβώς άλλο. Δεν είδα μάλιστα μια δημοσίευση του συναδέλφου του κύριου Κογορίκου, χτες το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, ότι ο Αποστολίδης που έχει αναλάβει, λέει, τη διαπραγμάτευση για μας, χαρακτήρισε την απόβαση στην Κύπρο άφηξη, κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη λέξη. Τώρα ελπίζω το κείμενο το προηγούμενο να αναιρεί αυτό τον όρο και να είναι απλώς κάτι που το πήραμε ως πασματικά. Είναι το προήμιο ότι μας περιμένει. Τι μας περιμένει. Δεν μου λέτε, εσείς όταν είδατε το Roots Ray να οργώνει σε παράλληλες γραμμές μια περιοχή η οποία σταματούσε στον 28ο μεσημβρινό και πήγαινε μέχρι τον 32ο που ήταν η Κύπρος και έφτασε γύρω στα 25 ή 30 μίλια από το Καστελόριζο. Αυτό τι συνειρμού σας δημιουργεί? Εμένα μου δημιουργεί τον εξής συνειρμό και εύχομαι να διαψευστώ, ότι αυτή η περιοχή τη χάσαμε. Εμένα, έχει, ξέρετε τι με εκνεύρισε εκεί? Ότι 50.000 Έλληνες ασχολήθηκαν στην ουσία του προβλήματος και οι υπόλοιποι 10 εκατομμύρια πόσο περισσεύει θεωρούσαν ότι αυτό συμβαίνει στην Νορβηγία. Yeah. Δεν συμβαίνει δίπλα μας. Το ίδιο που συμβαίνει με το Καστελόριζο. Γιατί αν δεν έρθει στη μούρηση το πρόβλημα, έτσι είναι ο Έλληνας, τι να κάνουμε. Αν δεν έρθει στη μούρηση το πρόβλημα, λες, έλα μωρέ, τώρα θα το λύσει η ζωή. Δεν πειράζει. Ναι. Δηλαδή, εγώ που είμαι από την Ήπειρο, μόνο άμα δω τουρκική φρεγάτα στο Ιόνιο αυτό πρέπει να συγχύσω. Σας λέω, ποια είναι η λογική. Ή στον Αμβρακικό κόλπο στην πατρίδα μου την Άτα. Να δω, ρε παιδιά, κάτι γίνεται εδώ στον Αμβρακικό κόλπο. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Παλτζό, και να κλείσουμε με αυτό. Είπατε κάτι πριν που μου σηκώθηκε η τρίχα που το άκουσα. Το προσπέρασα και θα το αφήσω για το τέλος. Οι Τούρκοι μπορούν να προσγειώσουν αερομεταφερόμενη μονάδα, μου είπατε, στο κέντρο της Μυτιλίνης, αν θέλουν, στο κέντρο της Λέσβου. Ακριβώς. Αυτό που φαντάζομαι ότι το ελληνικό επιτελείο το έχει λάβει υπόψη του, ότι μια τέτοιου τύπου απόπειρα να γίνει κάτι τέτοιο. Πιστεύετε ότι αν έχει και εκ των έσω ζήτημα, αν δηλαδή υπάρχει ένα νησί το οποίο καίγεται και φλέγεται από τους μετανάστες, φιλήσυχοι κάποιοι, μετανάστες εισαγωγικά κάποιοι άλλοι, κάνει πιο εύκολο αυτό το σχεδιασμό? Σαφέστατα. Προσέξτε. Το έχουμε λάβει υπόψη μας. Το αντιεροπορικό σύστημα της Ελλάδος είναι πάρα πολύ καλό. Έτσι, οφείλουμε να το πούμε αυτό το πράγμα. Εν αντιθέσει με την Τουρκία και ιδιαίτερα στο νότιο τμήμα της Τουρκίας, δεν είχαν ποτέ θέματα αυτοί. Δεν έχουν καλό αντιεροπορικό σύστημα. Γι' αυτό πέραν τους S-400 που είναι εξαιρετικό όπλο. Και γι' αυτό και εμείς τα δικά μας τα αεροπλάνα περνάνε κάτω από τη μύτη των Τούρκων και δεν καταλαβαίνουν. Παρόλο που έχουν και υπτάμενο ραντάρ από πάνω. Λοιπόν, εννοείται ότι έχουμε λάβει τα μέτρα μας και έχουμε ισχυρά αντιεροπορικά συστήματα. Αλλά αυτό που είπατε. Βάλατε το δάχτυλο επί των τύπων των ήλων. Αυτά τα hot spots στα νησιά, δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι θα αποτελέσουν πολύ μεγάλο πρόβλημα σε περίπτωση που έχουμε κάποια ένταση με την Τουρκία. Και γιατί το λέω αυτό? Εγώ ασχολούμαι πάρα πολύ με τη Μέση Ανατολή, γιατί έχω υπηρετήσει κλπ. Στο Ελισμέ γράφουμε ένα βιβλίο τώρα, η Ιβρετική Πολέμη, και ασχολούμαι με το Ιβρετικό Πόλεμο, το ISIS. Και έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το ISIS. Σίγουρα, και επειδή έχουμε και άλλες αποδείξεις σε αυτό το θέμα, δηλαδή από ξένα δημοσιεύματα, οι Τούρκοι έχουν στρατολογήσει μετανάστες, τους οποίους τους έχουν εντάξει στο πρόγραμμα, τους έχουν βάλει στα νησιά, αυτοί ελέγχονται, καθοδηγούνται από αρχηγούς και ούτω καθεξής. Μάλιστα λένε ότι έχουν και όπλα κρυφά κάπου φυλαγμένα. Σε περίπτωση επιχειρήσεων, να είμαστε σίγουροι ότι θα τρώμε και σφαίρες από πίσω. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα, νομίζω, η ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε ότι 4 ΜΚΟ
πιάσανε 35 άτομα. Θα διωχθούν και για κατασκοπία. Και θα διωχθούν για κατασκοπία. Αυτό, κύριε Παπα-Νικολάου, σήμερα το μάθατε για πρώτη φορά εσείς. Δεν το ξέρατε ότι υπήρχε. Το ξέρω. Παλεύουμε την τελευταία πενταετία, εξαετία με αυτό. Ακριβώς. Το λέμε, το λέμε, το λέμε. Και ξέρει, πολλοί μας θεωρούν γραφικούς, μας θεωρούν πολεμοκάπηλους και ούτω καθεξής. Και είναι πραγματικότητα ότι δεν είμαστε ανθρωπιστές. Τι ανθρωπιστές, μπαίνουμε στο σπίτι μέσα και. Εδώ το θέμα δεν είναι ανθρωπιστικό. Το θέμα είναι βαθιά πολιτικό, διότι είναι θέμα πολιτικής πρόθεσης. Αν εσύ θελήσεις να επιβάλλεις την πρόθεσή σου, παίρνεις τους μετανάστες από τη Λέσβο και τους πας στο Κουτσόχερο. Αλλά το πρόβλημά σου εσένα είναι ότι ο δήμαρχος στο Κουτσόχερο, ο βλαχοδήμαρχος της περιοχής, θα ξεσηκώσει τον κόσμο. Καλά να πάθουν λοιπόν αυτοί που ξεσηκώνονται, καλά να πάθουν για αυτό που θα συναντήσουν μια μέρα μπροστά τους. Όπως καλά έπαθαν και όλοι αυτοί που περίμεναν το Μακεδονικό ως κάτι που ήταν μακρινό όνειρο και ήταν μια μέρα να ονομάζεται Βόρεια Μακεδονία και μάλιστα σε όλα τα επίσημα χαρτιά. Καλά να πάθουν. Εδώ είναι η ατομική ευθύνη. Δεν είναι στη μάσκα η ατομική ευθύνη. Κύριε Παπα-Νικολάου, μια και το θέσατε έτσι. Ναι. Σαν Ελισμέ, έχουμε κάνει μια μελέτη κατ' όπιν εντολής του Υπουργείου Άμυνας, του στρατηγού του Υφυπουργού τώρα, του κ. Στεφανή. Για το μεταναστευτικό, όπου 10 άτομα, 12 επιστήμονες, ναύαρχοι, στρατηγοί κλπ. Πρέσβεις, έχουμε ασχοληθεί με το ζήτημα σε όλες τις μορφές και διακυμάνσεις του, δηλαδή από το διεθνείς συνθήκες, τι προβλέπετε κλπ. Και έχουμε κάνει και προτάσεις. Θέλω να πιστεύω ότι έχουν ληφθεί υπόψη, τουλάχιστον όσο ήταν υπεύθυνο ο κ. Στεφανής, μέχρι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, διότι πολλά από αυτά τα είδαμε να εφαρμόζονται στον Εύρο. Ναι. Εγώ προσωπικά ασχολήθηκα με το θέμα της φύλαξης των χερσαίων συνόρων. Θα διαβάσουμε λοιπόν το βιβλίο του Ελισμέ με μεγάλη. Όχι, δεν είναι βιβλίο, είναι μελέτη. Όχι, μου είπατε πριν ότι ετοιμάζεται και μια έκδοση. Δεν μου είπατε πριν ότι ετοιμάζεται μια έκδοση. Έκδοση για τους υπηρετικούς πολέμους, αλλά έχουμε ήδη έτοιμο υπό εκτύπωση το βιβλίο Σχέσεις Ελλάδος-Αλβανίας. Προβλήματα προοπτικές, το οποίο θα σας το φέρω. Σχέση Ελλάδος-Αλβανίας. Λοιπόν, να τα βλέπετε τώρα. Δηλαδή, ναι, θέλετε στο τέλος της εκπομπής να με κάνετε πάλι. Όχι, σχέση, να δεν έπρεπε καν να μπαίνουμε στην ίδια πρόταση. Τι πάει να πει σχέση Ελλάδος-Αλβανίας. Υπάρχει κάποιο στις Ηνωμένες Πολιτείες που λέει σχέσεις Ηνωμένων Πολιτείων Γουατεμάλας. Έχετε δει κάποια τέτοια έκδοση? Τι να την κάνω εγώ τη σχέση Ελλάδας-Αλβανίας, πείτε μου, σας παρακαλώ. Όχι, πολύ, γενικά, όλα αυτά. Ναι, όχι, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μιλάμε τώρα, έχουμε κάνει κάτι το τίποτα. Και πήγαμε στο Σκοπιανό, το ξαναλέω, με ένα επιχείρημα, λέει, περί μεγάλης Αλβανίας που θα μας περικύκλωνε, που δεν έχουν ένα αεροπλάνο και δεν έχουν να βάλουν καύσιμα στα τάγκς. Και θα μας περικύκλωνε η μεγάλη Αλβανία και έπρεπε εμείς να φτιάξουμε τα Σκόπια. Φυλάμε τον αέριο χώρο της Αλβανίας. Δεν μπορώ την κοροϊδία, κύριε Μπαλτζόη, αρχίζει και με ενοχλεί πια η κοροϊδία και δεν ξέρω τι να κάνω, μήπως να γίνω ψαράς. Λοιπόν. Να προσθέσουμε και κάτι. Τι να προσθέσετε τώρα, έχουμε Ελλάδα-Αλβανία, να μάθουμε τι γίνεται με τους Αλβανούς. Είναι πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, είναι δύο πρέσβεις μέσα. Καλά, δεν διαφωνώ ότι είναι ενδιαφέρον βιβλίο. Αλλά βλέπετε όλους τους γύρω-γύρω που δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω, τους έχουμε κάνει νοματέους. Τι θα κάνουμε με την Αλβανία, πώς θα λύσουμε τις σχέσεις με την Αλβανία. Έχουμε και άλλα θέματα, το βορειοπορετικό. Που ήρθε ο Ράμα με το Παρδαλό που κάμισε εδώ να μας πει ότι θα πάμε με την Τουρκία σε, όπως το λένε, σε συνομιλίες. Με εγγυήτρια την Τουρκία. Και εμείς ανεχόμαστε το Ράμα να μας λέει μέσα στη χώρα μας ότι θα πάμε. Λοιπόν, καταλάβατε τώρα ότι αυτά είναι τα προβλήματα. Αυτά είναι τα βασικά προβλήματα. Βασικά προβλήματα και συμφωνώ. Επιτρέψτε μου με δύο λόγια. Με δύο λόγια πείτε ότι θέλετε. Να πω ότι η γεωπολιτική κατάσταση της περιοχής, η οποία αλλάζει. Έχουμε μια νέα μέσα, να το λέω όπως το ονόμασε ο πρόεδρος Τραμπ, μετά τη συμφωνία, αυτή τη ιστορική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Μπαχρέιν. Ήδη η Σαουδική Αραβία είναι μέσα για αυτή, ασχέτως αν δεν φαίνεται. Και μάλιστα σήμερα διάβασα ότι ανακοίνωσε εμπάρκο τουρκικών προϊόντων προς τη Σαουδική Αραβία. Τα πάντα. Λοιπόν, δημιουργείται ένας άξονας αντίστασης προς την τουρκική επεκτατικότητα. Με προεξάμεινση. Κύριε Μπαλτζόη, με συγχωρείτε, δηλαδή θα τρελαθώ. Αυτά τα βλέπουμε εμείς, λες και βλέπουμε παιχνίδι του Champions League. Δηλαδή, εμείς δεν θα παίξουμε ποτέ σε αυτό το γήπεδο. Όχι, είμαστε στη σωστή πλευρά. Στη σωστή πλευρά. Δεν κάνουμε τι να το κάνω. Δεν κάνουμε τις σωστές ενέργειες. Θα φτάσουμε να διαφωνήσουμε μεταξύ. Ξέρετε πώς σας αγαπάω. Τι να το κάνω ότι το παρακολουθώ εγώ. Καλά, εσείς σαν Ελισμέ, καλά κάνετε και το παρακολουθείτε. Ενώ ο μέσος πολίτης που κερδίζει που ήρθαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Μπαχρέιν, δεν κερδίζει πουθενά. Το μόνο που γίνεται είναι μια συζήτηση, μια ζήμωση γύρω από αυτό. Και όταν εσύ πραγματικά έρθει η ώρα να αισθανθείς υπερήφανος που έχεις ένοπλες δυνάμεις να σε φυλάνε, κάποιος έρχεται και τους κατεβάζει το όπλο. Αυτό συμβαίνει. Κατεβάζει το διακόπτη. Έχετε δίκιο λοιπόν, σε αυτό το πράγμα. Τι συζητάμε εγώ τώρα. Επειδή βλέπω τη μεγάλη γεωπολιτική εικόνα, είμαστε, δεν το εκμεταλλευόμαστε. Αυτό ήθελα να καταλήξω. Ναι, δηλαδή, εντάξει, το ξέρω. Έχουμε στην Κρήτη κάτω, είναι μια μοίρα F-16 από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ήρθαν για δύο εβδομάδες, είναι ένα μήνα και συνεχίζουν. Επαφές ο Υπουργός Εξωτερικών κλπ. Εκμεταλλευτείτε, βρε αθεόφοβοι, αυτή τις συγκυρίες. Εκμεταλλευτείτε αυτόν τον άξονα αντίσταση κατά της Τουρκίας. Βγείτε μπροστά θαραλέα και μην περιμένετε αν το Βερολίνο θα σας πει κάντε εκείνο ή το άλλο.
Μην περιμένετε τίποτα. Σας το λέω εγώ δηλαδή, είμαι μικρότερος από εσάς ηλικία, μην περιμένετε τίποτα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω. Εμείς οι δύο τα λέμε ωραία κάθε φορά. Έχει έτσι μια ένταση το θέμα. Μου αρέσει αυτό το πράγμα, γι' αυτό έρχομαι με χαρά. Ναι. Και εγώ πάντα με χαρά σας υποδέχομαι. Κλείνοντας, να πω κάτι για τους πολλούς Έλληνες ομογένειας που κινητοποιήθηκαν για να πάρουν μια φρεγάτα, να δώσουν χρήματα για μια φρεγάτα, που ενδιαφέρονται για την πατρίδα. Πού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ που βλέπετε την εκπομπή. Ελπίζω κάποια στιγμή όλες αυτές τις προσπάθειές σας να ευοδοθούν, γιατί εδώ θα φτάσουμε να θέλετε να δώσετε εσείς λεφτά για τη φρεγάτα και κάποιος στην Ελλάδα να μην τα παίρνει. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο Leaders, να είστε όλοι καλά.